μετά το χαμένο τρίμηνο, δεύτερο τρίμηνο του 2020, πράγματι στην αγορά επαγγελματικής ασφάλισης υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Έχουν υποβληθεί αρκετοί νέοι φάκελοι στις μόνες αγωτικές αρχές για είδες επαγγελματικών ταμείων από εταιρείες που αντιπροσωπεύουν πολύ δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί αυτό είχαμε και σαν μέλημά μας, σαν ένωση, όταν κάναμε και το πρώτο πολύ επιτυχημένο μας συνέδριο, που δυστυχώς προλάβαμε αφενός να το κάνουμε, αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας οι επιπτώσεις τους δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα που όλοι θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά την Ένωση, ανακοινώνουμε σήμερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Γενικός μας Γραμματέας της Ένωσης, του Ειδικού Συμβουλίου της Ένωσης, ο κ. Τζανάκος, προσελήφθη από την ΙΟΠΑ στην αρμόδια επιτροπή που διαβουλεύεται θέματα επαγγελματικής ασφάλισης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτήν εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς της αγοράς από όλες τα κράτη-μέλη. Και η Ελλάδα και η Ελληνική Ένωση έχει τη μεγάλη τιμή και ευκαιρία να εκπροσωπηθεί στην αρμόδια αυτή επιτροπή, όπου θα έχει την ευκαιρία πρωτογενώς να δει πληροφορίες για το τι μέλη γενέστε και το τι εξελίξεις έρχονται σε επίπεδο διηγιών, κανονισμών και άλλων εξελίξεων. Και φυσικά να δίνει και το δικό της στίγμα σαν Ελλάδα, σαν ΕΛΕΤΕΑ, το δικό της στίγμα στην Επιτροπή για τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων στη χώρα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου ταμείο, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, πρόσφατα ανακοινώσαμε μια μεγάλη συμφωνία με μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, που αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να υπάρξει σύμπραξη του δεύτερου με τρίτο πυλώνα ασφάλισης, που αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί θα δείτε και τις επόμενες εξελίξεις που έρχονται, ότι πράγματι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ο δεύτερος και τρίτος πυλώνας ασφάλισης για να μεγαλώσει το μερίδιο αγοράς σε σχέση, για παράδειγμα, με τις αξιωματικές παροχές, που αθεστικά είμαστε το 5%, ενώ το 95% το πληρώνει το κράτος και ένας φορολογούμενος επιβαρύνεται. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, αυτόν την πεπατημένη που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ μεγάλες ποσοστά συμμετοχής του δεύτερου και τρίτου πυλώνα στην κάλυψη των αξιωματικών παροχών και παροχών υγείας. Οπότε αυτό εμείς το ξεκινήσαμε σαν TIPIC, ανοίξαμε το δρόμο για να κάνουμε μια συνεργασία με μια συγκεκριμένη ασφαλιστική σε επίπεδο πολλαπλών προϊόντων, ομαδικών συμβολέων, ασφαλιστικών προγραμμάτων και συμμετοχής της συγκεκριμένης ασφαλιστικής σε προγράμματα του TIPIC. Οπότε είναι ένας φάρος, ένας οδηγός για το πώς μπορούν οι δύο πυλώνες να συμπλέξουν και να οδηγήσουν σε μια επόμενη μέρα τους δύο πυλώνες του ασφαλιστικού συστήματος. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε και δίνουμε και ιδέες και παντρεύουμε ουσιαστικά την πράξη με τη θεωρία της Επιτροπής Πεισαρίδη που έρχεται τώρα να πάρει τα ελεγχρήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης και αν όπως έχετε πληροφορηθεί, ένα κεφάλαιο μόνο του είναι και η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στη χώρα μας που είναι αναγκαίο και πρέπει να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν. Οπότε εμείς είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς μπορεί να γίνει αυτό και είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης και του κάθε ενδιαφερόμενου να δώσουμε τα φώτα μας και για το πώς μπορεί πιο αποτελεσματικά να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα επιτέλους το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να προς όφελος όλων των ασφαλισμένων και φυσικά όλων των εργαζομένων και όλων των επαγγελματικών κλάδων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Άρα βλέπουμε μια τάση να δημιουργούνται ταμεία και να εμπιστεύονται τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση πώς το βλέπει αυτό? Έχουμε στείλει πρόσφατα σαν ένωση επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, το οποίο του ζητάμε μια ακρόαση για να τον ενημερώσουμε συνολικά για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και να του δώσουμε τα φώτα μας, όπως είπα και προηγουμένως, για το πώς λειτουργεί ο θεσμός στη χώρα και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να τονωθεί το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και άρα να δώσουν κίνητρα για να αναπτυχθεί και ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης. Δυστυχώς δεν υπάρχει τον ένα χρόνο αυτό λειτουργία της κυβέρνησης κάποια έμπρακτη απόδειξη ότι πάμε προς μια κατεύθυνση συνολικών ευνοϊκών ρυθμίσεων, αλλά λόγω τώρα των εξελίξεων με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια που θα διεκδικήσουμε ως χώρα και που είναι συνάρτηση και των προτάσεων Πεισαρίδη που θα υιοθετήσει η κυβέρνηση για να τα διεκδικήσει και να υποβάλει την έκθεση και στα οποία, όπως είπα και προηγουμένως, περιλαμβάνονται στοιχεία εισαγωγής κεφαλαιοποιητικών χαρακτηριστικών στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα να από κοινού είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.